Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Θα με συγχωρέσετε διότι δεν κρατάω το τρίποδο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί το κινητό να πηγαίνει λίγο έτσι και να μου ζαλιστείτε, αλλά θέλω να κρατηθείτε, ναι. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς όμορφο Σαββατοκύριακο είχαμε, έχει και ωραίο καιρό. Πήγαμε και για μπάνιο στη πισίνα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί παίχτηκε ένα σχόλιο στο προηγούμενο μου βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο καλώς παίχτηκε αυτό το σχόλιο, διότι μου δίνει την πάσα, όπως έγραψα και στο συνδρομητή, αν είναι και συνδρομητής δεν ξέρω. Μου έδωσε λοιπόν την πάσα για να σχολιάσω αυτό το οποίο μου έγραψε και πιστεύω ότι είναι και σημαντικό να σχολιαστεί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, ο οποίος καλά όσους κάνει και μου γράφει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να προσέχεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο γράφεις, γιατί κάποιες φορές είσαι λιγρονικός, εντάξει δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μου έγραψε σε κάποια φάση ότι... Πώς μου το έπαινε να δεις. Εγώ στο προηγούμενο βίντεο, εν πάση περιπτώσει, σας έδειξα κάποια ρούχα και σας είπα ότι προτιμώ να βάζω ρούχα που να δείχνουν το σώμα μου, γιατί μ' αρέσει, εφόσον θεωρώ ότι έχω ένα ωραίο σώμα, να το δείχνω. Κάτι τέτοιο πρέπει να πω. Και μου έγραψε από κάτω ότι ναι, να το δείχνεις αν έχει σώμα της προκοπής. Απάντησα ότι δεν έχω κανένα θέμα με το σώμα μου. Νομίζω αυτά έχω απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Τέλος πάντων, μου είπε ότι έχω μπυροκυλιά, κάτι τέτοιο. Δεν έχω σκοπό να δείξω την κοιλιά μου για να αποδείξω ότι δεν έχω μπυροκυλιά. Όσοι με γνωρίζετε ξέρετε ότι γενικά δεν πίνω αλκοόλ. Τώρα που θα κατέβω Ελλάδα σε λίγες μέρες θα τα τσούξω λίγο γιατί θέλω. Εντάξει, μου έχει λείψει όχι το αλκοόλ, μου έχει λείψει να πιω μια μπυρίτσα, ας πούμε, στην αυλή, ρε παιδί μου, χωρίς να σκεφτώ ότι αχ, θα κοιμηθώ και δεν θα ξυπνήσω το πρωί. Γιατί έχω αυτά τα θέματα εγώ. Τέλος πάντων, επίσης γνωρίζετε ότι σαν άνθρωπος γυμνάζομαι αρκετά. Τώρα με το πρόγραμμα που κάνω γυμνάζομαι κάθε μέρα, μισή ώρα την ημέρα τουλάχιστον. Οπότε ναι, δεν έχουμε θέμα μπυροκυλιάς. Αλλά και να είχαμε δεν θα με χαλούσε, διότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να διορθώσω. Γενικά δεν αγχώνομαι για πράγματα τα οποία δεν διορθώνονται. Αγχώνομαι για πράγματα τα οποία έχουν όντως σημασία μεγάλη και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να εστιάσω στη φράση «σώματα της προκοπής». Τι θεωρείτε εσείς σώματα της προκοπής? Εγώ θεωρώ σώμα της προκοπής ένα σώμα το οποίο είναι υγιές. Και όταν λέω υγιές, δεν εννοώ το αδύνατο αυτό το που προσπαθούν να έχουν όλες οι γυναίκες τέλος πάντων για να είναι άρεστες. Όχι. Θεωρώ ότι ένα σώμα είναι σωστό, είναι υγιές, όταν δεν έχει περιττά κιλά. Και όταν λέω περιττά κιλά, εννοώ τα περιττά κιλά που όλοι γνωρίζουμε, λίπος. Γιατί όμως το λέω αυτό? Γιατί τα περιττά κιλά δεν τα χρειαζόμαστε. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί δεν τα χρειαζόμαστε? Γιατί μας δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία μας, στη χοληστερίνη μας, στην καρδιά μας, στις αρτηρίες μας, στο βάρος μας, στα γόνατά μας. Πολλοί άνθρωποι με περιττά κιλά δεν μπορούν να περπατήσουν καλά, δυσκολεύονται και μετά τους πουνούν τα πόδια τους. Άλλοι έχουν θέμα με την καρδιά τους, άλλοι έχουν θέμα με τη χοληστερίνη τους, άλλοι έχουν θέμα με την πίεσή τους. Υπάρχουν και άνθρωποι, όπως εγώ, που έχουν υπάρξει 42 κιλά και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό και αρεστό. Το να είσαι αδύνατος, αδύνατη, δεν πάει να πει ότι είσαι και όμορφος. Δεν είναι καλό. Πρέπει να προσέχουμε πάντα την υγεία μας. Εγώ όταν ήμουν παιδιά 42 κιλά, εκτός από ότι, ξέρετε ότι έχω πολύ έντονες γονείς, έτσι, και εδώ πέρα αυτά είναι έντονα όλα, ήμουν έτσι, αυτό, δηλαδή, εντάξει, όχι μόνο ήταν ωραίο, ήταν και αντιστητικό, δηλαδή φάει λίγο. Αλλά ξέρετε κάτι, προσέξτε λίγο πώς τα λέτε αυτά, γιατί δεν είναι ωραίο να μπαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου ότι αυτό σε μένα από αυτό πρέπει να φάω για να παχύνω ή να δυνατήσω, να μην τρώω για να δυνατήσω, όχι. Πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους και να τους λέμε ότι τα κιλά σου δεν είναι καλά γιατί μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχω γνωστή η οποία έχασε 20 ολόκληρα κιλά, όχι για να είναι ωραία, γιατί είχε θέμα.
της έκανε θέμα με την υγεία της και της είπε για τώρα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να χάσεις 20 κιλά, δεν γίνεται, τα χάσε. Τα χάσε και τώρα είναι μια χαρά και εξετάσεις, σέματος και όλα τα πάντα. Το βραδάκι, συγγνώμη, το βραδάκι θα φάει ό,τι πρέπει να φάει, όχι ποσότητες. Εγώ όταν ήμουν 42 κιλά, καταρχάς μου είχε χαλάσει η περίοδος, ξεκινάμε από εκεί, είχε απορριθμιστεί ο θυροειδής τελείως. Ανάστα κύριος, τίποτα, τέλος, δηλαδή ήμουν σε φάση λιποθυμίας. Η υγρό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Ήμουνα με καριτσίνια και νερό γιατί δεν μπορούσα να φάω για λόγους ψυχολογίας. Ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να παίρνω. Τώρα είμαι 52 κιλά, 51-52 κάπου εκεί και έχω ένα 60 ύψος. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος τα κιλά μου με το ύψος μου, αλλά εγώ πάντα έτσι ήμουν και έτσι θέλω να παραμείνω. Στις εγκυμοσύνες μου είχα πάρει στην κάθε μια 12,5 με 13 κιλά και τα χάζα κατευθείαν. Τώρα γυμνάζομαι γιατί θέλω να είμαι καλά. Προφανώς θέλω να έχω και ωραίο σώμα γυμνασμένο, αλλά κυρίως θέλω να είμαι καλά γιατί έχω να ανέβω κάθε μέρα 4 ορόφους, το οποίο σημαίνει ότι εμένα με κουράζουν τα πόδια μου. Είμαι σε μια δουλειά που όσοι ξέρετε στους 5 σταθμούς τρέχουμε και δεν φτάνουμε, ειδικότερα όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού και πραγματικά τρέχεις για να κάνεις τα πάντα. Και θέλω το σώμα μου να είναι καλά, να έχει γερή κράση που λέμε, να μην κουράζομαι τόσο πολύ και γενικότερα να μην κάνω αυτά τα κρακ, τα οποία είναι από την αγυμνασιά, να μην πονάει η πλάτη μου. Εγώ είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την πλάτη μου, φορούσα και δαιμόνα χρόνια. Είχα σχολίωση, συνέχεια κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα με τους κοιλιακούς που κάνω και με τους ραχείους που κάνω κάθε μέρα έχει μειωθεί το πρόβλημα, δεν νιώθω τόσο πολύ. Δηλαδή, άμα κάτσω τώρα έτσι για λίγο και καμπουριάσω, όπως συνήθως, δεν θα με πονέσω όσο με πονούσε πριν, που πριν υπέφερα. Οπότε λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Ένα καθώς πρέπει σώμα, δεν πάει να πει ότι έχει, θα το πω λαϊκά, μια κοπέλα αδύνατη, με μεγάλο, εντάξει, με αρκετό στήθος, με ωραίο ποπό. Όχι. Για μένα ένα καθώς πρέπει σώμα σημαίνει ότι έχει την υγεία του. Όπως αυτό ισχύει για τους άντρες. Εμένα δεν μ' αρέσει ένας άντρας να έχει κοιλιά. Γιατί όμως δεν μ' αρέσει να έχει κοιλιά. Θα σας πω γιατί. Όχι γιατί φαίνεται η κοιλίτσα του και είναι άσχημο. Γιατί φαίνεται ότι αυτός ο άντρας δεν φροντίζει το σώμα του. Δεν φροντίζει τον οργανισμό του, τον εαυτό του. Τρως, πίνεις. Κάποια στιγμή θα σου χτυπήσει το καμπανάκι και θα λες τι έγινε. Και πιστέψτε με, το ξέρω αυτό που σας λέω. Είναι σημαντικό για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι επί κορώνα εποχή που ήμασταν κλεισμένοι όλοι στα σπίτια μας, τρώγαμε πολύ και δώστου και μπύρες πίναμε και πώς τα λένε, τα πυροσκή. Και δώστου πυροσκή, τέρμα τηγανιτό, έτσι, και τα κεφτεδάκια μας, τότε που έτρωγα και κρέας. Είχαμε ξεφύγει λίγο. Τώρα, όχι. Έχουμε έρθει στα καλά μας και λέμε ότι ξέρεις κάτι, μέτρο. Και το βραδάκι, κάτι έτσι για να μην πεινάσουμε. Εγώ προσωπικά δεν τρώω πια το βράδυ ποσότητες, γιατί δεν θέλω. Είμαι 35 χρονών, έχει αρχίσει και αλλάζει ο μεταβολισμός μου και δεν θέλω να φτάσω στο σημείο που να λέω, πώς τα πήρα ρε εσύ αυτά τα κιλά. Όχι. Για να μην ξεφεύγω από το θέμα, μη γεμίζετε τον κόσμο ενοχές αν το σώμα του είναι καθώς πρέπει κατά τη δική σας πάντα άποψη ή όχι. Και αν πιστεύετε ότι δεν είναι καθώς πρέπει, εξηγήστε του τον λόγο και δώστε του ένα κίνητρο να γίνει καλύτερος και να φροντίσει τον εαυτό του και να χάσει το λίπος και τα περίτα κιλά που έχει. Όχι για να είναι όμορφος ή όμορφη στον κόσμο, για να είναι καλά στην υγεία του, για να μην υποφέρει η καρδούλα του όταν χτυπάει και δίνει αίμα. Αυτό. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Προσπαθώ να φτιάξω το σώμα μου, γιατί το ότι είμαι αδύνατη δεν έχει να κάνει ότι είμαι ωραία. Εντάξει, είμαι αδύνατη, εντάξει, πάντα η αδύνατη μου, αλλά προσπαθώ. Κοιτάξτε εδώ, αυτό εδώ το βλέπετε. Το λιπάκι από κάτω. Τώρα έχω αρχίσει και το κάνω που μεγαλώνω. Προσπαθώ με ασκήσεις να το εξαφανίσω. Όχι γιατί δεν αρέσει στον άντρα μου ή δεν αρέσει στους άλλους άντρες ή δεν ξέρω σε ποιον. Γιατί θέλω να είναι πιο καλά το σώμα μου. Θέλω πιο δεμένο, πιο γερό. Αυτό. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Γιατί πρέπει να πάω να ξεβαφτώ και να κοιμηθώ, διότι αύριο δουλεύω.
Σκέψου λίγο αυτά που σου είπα, εσύ που μου έγραψες το σχόλιο, σε εσένα απευθύνομαι. Πιστεύω να σου αλλάξω λίγο έτσι την άποψη, να σου αλλάξω λίγο την οπτική που τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κάπου το έχεις δει λίγο λάθος. Και αν έχεις γύρω σου ανθρώπους που δεν έχουν καθώς πρέπει σώμα, είτε είναι πολύ αδύνατοι, είτε έχουν περιττά κιλάκια, μίλησέ τους, δείξ' τους και κάποια βίντεο της διατροφολόγου της Έφης Κολοβέρου, νομίζω λέγεται, η κοπέλα στο YouTube είναι απίστευτη, λέει απίστευτα πράγματα για την υγεία μας, για τη διατροφή μας, όλα αυτά, θα τους κάνει καλό. Εγώ την Έφη την παρακολουθώ πολύ καιρό και έχω καταλάβει κάποια πραγματάκια και μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε και να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε, τους εαυτούς σας, τον εαυτό σας, δεν έχουν και πολλούς εαυτούς, τον εαυτό σας και να πίνετε πολύ νερό. Είναι πολύ σημαντικό να πίνουμε νεράκι για να καθαρίσει το σώμα μας και ό,τι υπόλοιπο νερό μας απομένει να πηγαίνει στο δέρμα μας και να είμαστε έτσι και ενδοτωμένοι. Φιλάκια πολλά και καλή εβδομάδα. Τσάου.